Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. What's up, what's up, what's up, τι κάνετε? Φτάσαμε εδώ στο House of Bars, εδώ στο Mad TV για να βλέπετε τα πάντα για τη hip hop κουλτούρα. Και τώρα ξεκινάμε με πολύ ωραία rap news, αλλά πριν από αυτό να σας πω, μπείτε λοιπόν στο TikTok, μπείτε στο Instagram, γράψτε Falerian Duke, γράψτε Mad TV και ακολουθήστε μας. Και τώρα ξεκινάμε με τα rap news, τα οποία ξεκινάμε με έναν χαρακτήρα ο οποίος για πολλούς είναι ίσως ο καλύτερος, ας πούμε, rapper. Είναι και ο φίλος μου ο Φάιρο, ο οποίος νομίζω ότι τον γουστάρει απίστευτα πάρα πολύ. Όχι νομίζω, ξέρω ότι τον γουστάρει απίστευτα πολύ. Και μιλάμε για τον Method Man. Ο Method Man λέει, οι rapper μπορούν να γίνουν μεγάλοι ηθοποιοί γιατί πολλοί είναι μεγάλοι ψεύτες. Λοιπόν, ο Method Man έχει απολαύσει μια επιτυχημένη δεύτερη καριέρα στο Hollywood και πιστεύει πως οι rapper μπορούν να μεταβούν ομαλά στον κόσμο της ηθοποιίας λόγω της ικανότητάς τους να εξαπατούν το κοινό. Μια από τις δυνατότερες φωνές των Wu-Tang προσχώρησε πρόσφατα στην Sherry Shepherd για μια βιντεοσκόπηση του ημερήσιου talk show της, όπου συζητούσε για την ικανότητα των rapper να λένε ψέματα σαν ηθοποιοί. «Νομίζω ότι πολλοί rapper είναι μεγάλοι ψεύτες», είπε με ειρωνικό τόνο. «Ακόμη και όταν οι άνθρωποι παίζουν στο θέατρο, γνωρίζουμε ότι το τοπίο δεν κινείται και ξέρουμε ότι είμαστε σε ένα πραγματικό και ξέρουμε ότι δεν είμαστε σε ένα πραγματικό κινούμενο τρένο, αλλά μας συντριγκάνουν τόσο η ηθοποιική διαδικασία που συμβαίνει μπροστά μας, που επιτρέπουμε σε αυτούς μας να πέσουμε πιο βαθιά στη φαντασία μας». Λέει λοιπόν με λίγα λόγια εδώ ο Method Man ότι πρώτον, οι rappers είναι ψεύτες και δεύτερον, ότι το κοινό κάθεται και πιστεύει αυτά τα ψέματα πολύ συχνά επειδή τους αρέσει πάρα πολύ η διαδικασία όλη αυτή και τους συντριγκάρει και τους διασκεδάζει και γι' αυτό το λόγο δεν να το πω έτσι, ότι παραβλέπουν ότι μπορεί να λένε ψέματα γιατί τους συντριγκάρει όλη η διαδικασία και περνάνε καλά. Πολύ ενδιαφέρον. Ήταν ένα κομμάτι πιο παλιά του Mike Shinoda. Ο Mike Shinoda ήταν ο rapper των Linkin Park που είχε κάνει ένα προσωπικό project με hip hop που είναι ένας από τους καλύτερους δίσκους που έχω ακούσει στη ζωή μου hip hop. Το Rising Tide από Fort Minor. Λέγεται ο δίσκος Rising Tide και η μπάντα του είναι Fort Minor. Το οποίο έχει ένα κομμάτι, το Cigarettes, το οποίο λέει ότι το hip hop λέει είναι ένα σαν το τσιγάρο λέει. Ξέρω λέει ότι μου κάνει κακό, αλλά ακόμα λέει ας πούμε το καπνίζω, ρουφάω ας πούμε αυτό το πράγμα. Έχει πολύ ενδιαφέρον η αναλογία η οποία δίνει και ο Mike Shinoda και εδώ πέρα ο Method Man, που με λίγα λόγια λένε το ίδιο πράγμα, ότι μας αρέσει κι ας ξέρουμε λίγο ότι είναι κακό. Σίγουρα δεν αναφέρονται στο πιο κοινωνικό κομμάτι του hip-hop και τα σχετικά, αναφέρονται στο 100% να το πω έτσι, γκάγκστα ή όλο αυτό το κομμάτι τέλος πάντων που μπορεί να αποφέρει αρνητικές ιδιότητες σε αυτή την κουλτούρα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο μας νέο, το οποίο έχει να κάνει με τον Eminem. Το εστιατόριο Mom's Spaghetti του Eminem πάει στη Νέα Υόρκη για την 20η επέτειο του 8 Mile. Ναι, φτάσαμε εκεί πέρα, στην 20η επέτειο του 8 Mile. Ο Eminem ανακοίνωσε μια ειδική εκδήλωση που κάνει το εστιατόριό του Mom's Spaghetti προς τιμή της 20ης επετείου του 8 Mile. Στο χώρο Shopify, στη γειτονιά Soho του Manhattan της Νέας Υόρκης, από τις 10 μέχρι τις 20 Νοεμβρίου θα παρευρίσκεται το Mom's Spaghetti. Οι συμμετέχοντες πρέπει να κλείσουν θέσεις μέσω του ιστότοπου του εστιατορίου για να μπορέσουν να βρουν τραπέζι. Και μας λέει ο Eminem στο Twitter, 8 Mile 20th Anniversary Pop-Up with Mom's Spaghetti έρχεται στη Νέα Υόρκη 10 με 20 Νοεμβρίου στο χώρο του Shopify NY στο Soho. Έγραψε, οπότε μπείτε να κλείσετε εισιτήρια, είπε ο Eminem, σε ένα site το οποίο έχουν φτιάξει τέλος πάντων για το Mom's Spaghetti. Ο Eminem ανακοίνωσε για πρώτη φορά σχέδια για ένα εστιατόριο Mom's Spaghetti το 2017 και τελικά έγινε πραγματικότητα όταν ο Em άνοιξε το πρώτο μαγαζί του εστιατορίου στο Detroit το 2021. Και σας το είχαμε πει και τότε, άμα θυμάστε, ότι άνοιξε εκείνο το εστιατόριο και το αστείο ποιο ήταν, ότι νομίζω την πρώτη μέρα ότι ο Eminem ήταν σερβιτόρος, να έρθει ο Eminem να σου πάρει παραγγελία, παρακαλώ τι θα θέλετε, και να είναι ο Eminem. Πάρα πολύ αστείο. Λοιπόν, πάμε σε ένα break και γυρνάμε πίσω για να μιλήσουμε για Rap Album Facts ASAP.
What's up? Λοιπόν, γυρίσαμε εδώ πίσω στο House of Bars για να μιλάμε για τα πάντα γύρω από τη hip hop κουλτούρα. Και τώρα έχουμε rap, album, facts. Σας έχω δύο αλμπουμάκια εδώ πολύ ισχυρά. Και ξεκινάμε με την Azalea Banks, το Broke with Expensive Taste του 2014. Πολύ κακό είναι να είσαι broke άφραγκος, with expensive taste, δηλαδή να έχεις ακριβά γούστα. Άφραγκος με ακριβά γούστα, δηλαδή τι μαρτύριο είναι αυτό, πάμε. Το Broke with Expensive Taste είναι το ντεμπούτο στούντιο άλμπουμ της Αμερικανίδας ράπερ Azalea Banks. Συγκεκριμένα το 2011 η Banks άρχισε να δουλεύει για το άλμπουμ παρόλο που δεν είχε υπογράψει σε δισκογραφική εκείνη την εποχή. Ένα χρόνο αργότερα υπέγραψε συμβόλαιο με την Interscope και την Polydor Records για να δουλέψει στο άλμπουμ. Ωστόσο, ένιωσε δυσαρεστημένη με τους εκπροσώπους των labels και κατά συνέπεια έληξε τη σύμβαση με τα label αυτά τον Ιούλιο του 2014 και υπέγραψε με την Prospect Park. Μετά από καθυστέρηση για περισσότερα από 2 χρόνια, το Broke with Expensive Taste κυκλοφόρησε στις 7 Νοεμβρίου του 2014 από την ίδια την Banks και την Prospect Park μέσω της Caroline Records χωρίς καμία προηγούμενη ανακοίνωση. Μπαμ μπαμ. Έτσι, άλλαζε labels, εκεί έκανε κουμάντα. Το Broke with Expensive Taste περιγράφτηκε ως ένας δίσκος hip house και dance pop που ενσωματώνει στοιχεία από ένα ευρύ φάσμα ειδών συμπεριλαμβανομένων των hardcore punk, punk, trance, trap, R&B και UK garage. Πολύ ενδιαφέρον θα πω. Λοιπόν, ακόμη το άλμπουμ έλαβε θετικές κριτικές από κριτικούς μουσικής οι οποίοι επένεσαν τη μουσική ποικιλομορφία της Banks και έκριναν ότι το άλμπουμ άξιζε την αναμονή. Ο δίσκος δημιούργησε 4 single, το Jan Rapunzel, το Heavy Metal και το Heavy Metal and Reflective και το Chasing Time και το Ice Princess. Παράλληλα, έφτασε στο νούμερο 30 του αμερικανικού Billboard 200 και εμφανίστηκε σε chart record άλλων 5 χωρών της Αυστραλίας, Σκωτίας, του Βελγίου, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Ωστόσο, από την κυκλοφορία του άλμπουμ έχει συγκεντρώσει πάνω από 300 εκατομμύρια ροές στο Spotify. Βλέπετε λοιπόν εδώ πέρα το εξώφυλλο της Azalea Banks για το συγκεκριμένο δίσκο. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι έτσι λίγο, έχει και έτσι μια αγγλική έτσι, φάση Sex Pistols να πω, έτσι τα κολλημένα χαρτιά έτσι κάπως, αλλά από την άλλη έχει και μπαλέτο, μας αρέσει το μπαλέτο και τα σχετικά. Μ' αρέσει πολύ θα πω. Τώρα θα πάμε λοιπόν στο επόμενο, θα συνεχίσουμε με μια γυναίκα ράπερ η οποία τον τελευταίο καιρό τα πάει πάρα πολύ καλά και μιλάμε για τη Megan Thee Stallion και για το Fever του 2019. Το Fever είναι το ντεμπούτο mixtape της Αμερικανίδας rapper Megan Thee Stallion που κυκλοφόρησε 17 Μαΐου του 2019 μέσω της 300 Entertainment και της 1501 Certified. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει guest εμφανίσεις από τον DaBaby και Juicy J. Ακόμη, το Fever είναι ένας δίσκος hip-hop που οδηγείται από την ελάχιστη παραγωγή μπάσου. Θεωρείται ευρέως από τους μουσικούς κριτικούς ως η σημαντική ανακάλυψη της Megan Thee Stallion. Εκτός από το ότι εμφανίστηκε σε διάφορες λίστες για το τέλος χρονιάς, κέρδισε επίσης το βραβείο BET Hip Hop για το καλύτερο mixtape. Σοβαρό. Επιπλέον, εμπορικά έκανε τον ντεμπούτο του στο νούμερο 10 του Billboard 200 και επιστοποιήθηκε ως χρυσό στις Ηνωμένες Πολιτείες από την RIAA. Τέλος, το Fever δημιούργησε επίσης το διπλό πλατινένιο τραγούδι της RIAA, Cash Share. Αυτά είναι λοιπόν από Megan Thee Stallion, το ντεμπούτο της mixtape που τα πήγε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, τώρα θα δούμε franchise από Travis Scott. Θα πάμε σε ένα break και θα γυρίσουμε εδώ πίσω για να μιλήσουμε για πολλά ακόμα και ειδικά για new releases. One. What's up. Γυρίσαμε πίσω εδώ με τα old school vibes που μας βάζουν από πάνω. Λοιπόν, πρέπει να ξεκινήσουμε και να μιλάμε τώρα για τα new releases, αλλά πριν από αυτό να σας πω να τρέξετε, να κλείσετε τα εισιτήριά σας για το Mad Walk 2022 by Serkova, το οποίο θα γίνει στο Taekwondo στις 13 Δεκεμβρίου, δηλαδή πλησιάζει, έρχεται, γιατί είναι το μεγαλύτερο event που ενώνει τη μόδα με τη μουσική και το παρουσιάζει η λαμπερή Μαριέτα Χρουσαλά. Οπότε μπείτε στο madwalk.gr για να κλείσετε τα εισιτήριά σας τώρα.
Τι θα έχει αυτό το show λοιπόν? Πρώτα απ' όλα θα είναι στο Tech Vondo, στο Φάληρο, στην περιοχή μου, που όλα είναι υπέροχα εκεί πέρα και τα events μας είναι πολύ ωραία, δίπλα στη θάλασσα, περνάμε πολύ καλά. Έχει λοιπόν εντυπωσιακά catwalks και performances από δημοφιλείς καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό και μαζί με πρωτότυπες δημιουργίες από κορυφαίους Έλληνες σχεδιαστές και fashion brands που θα συναρπάσουν. Οπότε πηγαίνετε τώρα στο madwalk.gr και κλείστε το εισιτήριό σας γιατί μετά δεν θα έχει. Πάμε τώρα στα new releases και θα πάμε να μιλήσουμε για το Smithereens από Joji. Το Smithereens είναι το τρίτο στούντιο άλμπουμ του Ιάπωνα τραγουδιστή και τραγουδοποιού Joji που κυκλοφόρησε στις 4 Νοεμβρίου του 2022 μέσω της 88 Rising και της Warner Records. Πολύ ωραίο το εξώφυλλο, έτσι. Είναι πάρα πολύ καλή φάση. Μου βγάζει λίγο έτσι σαμουράι. Δεν είναι το εξώφυλλο, τι είναι τέλος πάντων. Είναι από το άλμπουμ αυτό το πράγμα, δεν είναι το εξώφυλλο. Νόμιζα αυτό το πράγμα, να με συγχωρείτε, αλλά και πάλι είναι πάρα πολύ ωραίο. Συνεχίζουμε λοιπόν. Αναλυτικότερα, είχαν προηγηθεί τα single, το Glimpse of Us και το Yukon, που είναι το interlude, δηλαδή το intro. Ωστόσο, ο Joji κάνει περιοδεία στη Βόρεια Αμερική για την προώθηση του δίσκου από τον Σεπτέμβριο του 2022. Παράλληλα, το άλμπουμ χωρίζεται σε δύο μέρη. Με την πρώτη να περιέχει ενδοσκοπικές μπαλάντες, ενώ η δεύτερη, σε συμπαραγωγή του Joji, περιέχει lo-fi DIY ήχους. Τα lo-fi είναι αυτά τα χαλαρά, τα λίγο μπασάτα, ας πούμε, κομμάτια συνήθως έχουν αργό τέμπο και είναι έτσι ωραία, χαλαρά και όμορφα. Υπάρχουν πάρα πολλά low-fi remix από παλιά old school hip-hop κομμάτια που μάλλον θα έχετε ακούσει. Και το DIY σημαίνει do it yourself, που σημαίνει ότι έχει πάρα πολύ ξεχωριστούς ήχους. Ο Joji ανακοίνωσε την περιοδία Smithereens 2 μήνες πριν από το άλμπουμ, παράλληλα με την κυκλοφορία του κύριου σίνγκλ Glimpse of Us, πριν να ανακοινώσει επίσημα τον τίτλο του άλμπουμ και την ημερομηνία κυκλοφορίας στις 26 Αυγούστου του 2022. Το τραγούδι στη συνέχεια έφτασε στην κορυφή των charts στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Επιπρόσθετα, κορυφώθηκε στην 8η θέση στο αμερικανικό Billboard Hot 100 chart. Τέλος, το Yukon Interlude κυκλοφόρησε ως το δεύτερο single μαζί με την επίσημη ανακοίνωση του άλμπουμ στις 26 Αυγούστου του 2022. Αυτά λοιπόν από τον Joji και το Smithereens, το οποίο έχει ήδη μπει στην διαδικασία να κάνει το tour του για να το προωθήσει. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τον Need It από Migos, Rest in Peace, Take Off. Πάμε σε ένα break και γυρνάμε πίσω για το τελευταίο μας part και το Song of the Day. What's up, γυρίσαμε το πίσω στο House of Bars, εδώ στο Mad TV, είμαι ο Τζιου και βλέπετε τα πάντα γύρω από τη hip-hop κουλτούρα. Και τώρα θα μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ αγαπημένο μου τραγούδι, το Song of the Day σήμερα, είναι το DNA του Kendrick Lamar. Το DNA είναι του Kendrick Lamar από το 4ο studio album του με τίτλο Damn. Παρά το γεγονός ότι δεν κυκλοφόρησε ο single, το τραγούδι έλαβε υποστήριξη στο ραδιόφωνο μετά από κυκλοφορία του επίσημου μουσικού του βίντεο. Ακόμη, το βίντεο κλιπ του τραγουδιού κυκλοφόρησε στις 18 Απριλίου 2017 και περιλαμβάνει τον Αμερικανό ηθοποιό Don Chiaro. Κάπως έτσι μάλλον θα λέγεται. Αυτό που βλέπετε τώρα στις οθόνες σας, ο οποίος είναι πάρα πολύ ωραίο στο βίντεο κλιπ, παίζει τον αστυνομικό, ας πούμε, που πάει να ανακρίνει τον Kendrick Lamar, αλλά ξαφνικά υπάρχει ένα πολύ ισχυρό plot twist. Πολύ μου αρέσει. Το τραγούδι έχει περιγραφεί ως η πιο βιρτουόζικη εμφάνιση στο Damn από το Vice. Επιπλέον, το Entertainment Weekly επένεσε το τραγούδι ως τεχνικά παράμιλο και την εκπληκτική ροή, δηλαδή το flow του Lamar. Παράλληλα, το Billboard ανακήρυξε το DNA ως το 31ο καλύτερο τραγούδι της χρονιάς στη λίστα με τα 100 καλύτερα τραγούδια της χρονιάς. Επίσης, κατάφερε να κατακτήσει την 3η θέση στο chart του Billboard R&B Hip Hop Songs και την 4η στο Billboard Hot 100. Το βίντεο σε σκηνοθεσία Napio και And The Little Homies ξεκινάει με τον Chiaro, ελπίζω να το λέω καλά, να μπαίνει σε ένα δωμάτιο ανάκρισης όπου ο Lamar κρατείται εχμάλωτος και συνδέεται με μια μηχανή ανίχνευσης ψεύδους. Αυτές που λες, ας πούμε, σου απαντάς σε κάτι που σε ρωτάνε και μπορούν να καταλάβουν από τους παλμούς της καρδιάς, κάτι τέτοιο, αν λες ψέματα. Αφού ο Chiaro κοροϊδεύει τον Lamar, ανάβει τη μηχανή όπου σοκάρεται με τη δύναμη της ζωής του Lamar και αρχίζει να ραπάρει το κομμάτι. Από εδώ ο Chiaro και ο Lamar
αλλάζουν πέρα δόθε από το να ραπάρουν το τραγούδι, αντικατοπτρίζοντας ο ένας στις κινήσεις του άλλου στην πορεία μέχρι που ο Τσιάρο τελικά υποκύπτει στον Λαμάρ και τον αφήνει να φύγει. Μου έκανε απίστευτη εντύπωση, το βλέπετε και αυτή τη στιγμή το κλιπ στις οθόνες σας, όταν ο Τσιάρο έπαιρνε τις εκφράσεις του σώματος του Λαμάρ όταν ράπαρε. Μου έκανε απίστευτη εντύπωση το πόσο καλά μπορούσε να το κάνει. Θα μου πεις, είναι ηθοποιός, ναι, προφανώς αυτή είναι η δουλειά του. Αλλά το έκανε πάρα πολύ πετυχημένα, γιατί και ο ίδιος ο Λαμάρ έχει πολύ ιδιαίτερο τρόπο έκφρασης και αυτό το έβγαζε. Τι μου είπατε από πάνω γιατί δεν σας άκουσα? Ναι, κάνουν τα ίδια, βέβαια, δεν τους βλέπετε. Εννοείται. Είναι πάρα πολύ ωραίο και φαντάζομαι ότι πρέπει να ήταν πάρα πολύ δύσκολο και να γυριστεί. Και οι δύο top επαγγελματίες, αλλά στο να βγουν κινησιολογικά αυτά τα πράγματα είναι... Στη συνέχεια ακολουθούν σκηνές όπου ο Λαμάρ ραπάρει μόνος μαζί με μερικούς από τους φίλους του συμπεριλαμβανομένου του Αμερικανού rapper Schoolboy Q. Το βίντεο τελειώνει με ένα εκτεταμένο outro για το τραγούδι, καθώς ο Schoolboy Q πλησιάζει και χτυπά την κάμερα σε αργή κίνηση. Τέλος, ο Λαμάρ ερμήνευσε το DNA στο Φεστιβάλ Μουσικής και Τεχνών Coachella Valley στις 23 Απριλίου 2017 στην περιοδία The Damn για τα 60 ετήσια βραβεία Grammy. Εντάξει τώρα, το έχω πει πολλές φορές, ο Kendrick Lamar είναι ίσως ο καλύτερος ράπερ της εποχής μας, τώρα πολύ βαρύ αυτό που είπα, αλλά ίσως και να είναι, γιατί πραγματικά το μήνυμα που δίνει παράλληλα με την ικανότητά του στη μουσική είναι σε άλλο επίπεδο. Και όπως έχω πει πολλές φορές, δεν είναι σε άλλο επίπεδο απλά για τη ραπ, είναι σε άλλο επίπεδο γενικά για τη μουσική. Λοιπόν, πάμε να δούμε το DNA από Kendrick Lamar, θα το δείτε και θα το ακούσετε μπροστά στις οθόνες σας και με αυτό θα κλείσουμε, θα σας καληνυχτήσω και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή εδώ, έτσι και αύριο, 9 με 10 η ώρα το βράδυ. Να είστε καλά μέχρι τότε και να περνάτε τέλεια. Peace!